Μικρή αυλαία. Η αρκούδα του Αντών Τσέχοφ σε μετάφραση Λυκούργου Καλέργη και διασκευή Έφης Ροδίτη. Παίζουν με τη σειρά που ακούγονται οι ηθοποιοί. Ντίνος Δουλγεράκης, Αθηνά Μιχαλακοπούλου, Χρήστος Καλαβρούζος. Ρύθμιση ήχου Γιάννης Παπαδόπουλος. Η μουσική επιμέλεια και η σκηνοθεσία είναι του Κώστα Μπάκα. Καλά, κυρία, βασανίζετε τον εαυτό σας. Ο μάγειρας και η καμαριέρα βγήκαν όξο. Πάνε να μαζέψουν κούμαρα στο δάσος. Κάθε ζωντανό πλάσμα χαίρεται τη ζωή του. Και εσείς κάθεστε στο σπίτι όλη την ημέρα και κοιτάζετε τη φωτογραφία του Μακαρίτη. Καμιά χαρά. Και αν το λογαριάσουμε, κοντεύει χρόνος που δεν βγήκατε καθόλου από το σπίτι. Και ούτε θα βγω ποτέ μου. Η ζωή μου έσβησε. Εκείνος βρίσκεται στον τάφο του. Κι εγώ θαύτηκα μέσα σε 4 τοίχους. Είμαστε και οι δυο μας νεκροί. Πάλι τα ίδια. Μα είναι τρομερό να σας ακούει κανείς να μιλάτε έτσι. Ο Νικολάη Μιχαήλοβιτς πέθανε. Έτσι ήταν γραφτό, ήταν θέλημα Θεού. Και ο Θεός θα αναπάψει την ψυχή του. Κι εσείς τον πενθήσατε, τον κλάψατε. Καιρός πια να σταματήσετε. Φτάνει τόσο. Κι εγώ έχασα το τέρι μου. Τι να κάνω, τη λυπήθηκα, έκλαψα για αυτήν ένα ολόκληρο μήνα και αυτό ήταν όλο. Όλους τους γειτόνους σας τους ξεχάσατε, δεν βγαίνετε καθόλου, ούτε δέχεστε επισκέψεις. Ακριβή μου, ακριβή μου κυρία, είστε νέα, γερή, όμορφη. Εκείνο που σας λείπει είναι η χαρά, η διασκέδαση. Και ξέρετε, η ομορφιά δεν βαστάει παντοτινά. Άμα περάσουν καμιά δεκαριά χρονάκια, θα είναι αργά πια, πολύ αργά. Σε παρακαλώ, να μην μου ξαναμιλήσεις πια για τέτοια πράγματα. Ξέρεις πολύ καλά πως από τότε που πέθανε ο Νικολάη Μιχαήλοβιτς, η ζωή μου δεν έχει πια κανένα νόημα. Νομίζεις λοιπόν πως είμαι ζωντανή. Σου φαίνεται μονάχα. Ορκίστηκα να μην βγάλω τα μαύρα ποτέ. Να μην ξανακοιτάξω ποτέ το φως της μέρας, ώσπου να με βάλουν στον τάφο μου. Ακούς? Ναι, ναι, το ξέρω. Και για σένα δεν είναι μυστικό. Πως ήταν συχνά άδικος μαζί μου, σκληρός και μ' απατούσε. Αλλά εγώ θα του είμαι πιστή ως τον τάφο. Για να του αποδείξω πόσο εγώ μπορώ να αγαπώ. Αντί να κάθεστε και να μιλάτε έτσι, θα ήταν καλύτερα να κάνετε ένα περίπατο στον κήπο. Ή να διατάξετε να ζέψουνε τον Ντόμπι ή τον Γίγαντα και να κάνετε επίσκεψη στους γειτόνους. Ακριβή μου, καλή μου κυρία, μα τι πάθατε! Τον αγαπούσε τόσο πολύ τον Ντόμπι. Κάθε φορά που έκανε βίζιτα στους γείτονες, τον Ντόμπι έζευε στο αμάξι. Τι ωραίος καβαλάρης που ήταν, θυμάσαι? Να πεις να δώσουνε σήμερα διπλή μερίδα σαν ως τον Ντόμπι. Μάλιστα, κυρία. Ποιος είναι? Πες πως δεν δέχομαι κανέναν. Μάλιστα, κυρία. Αχ, Νικολάη. Σε κοιτάω στη φωτογραφία και στο λέω. Η αγάπη μου για σένα θα πεθάνει μονάχα όταν πεθάνω κι εγώ. Όταν η φτωχή μου καρδούλα πάψει να χτυπάει. Είμαι τόσο φρόνιμη, τόσο καλή και πιστή σύζυγος. Ενώ εσύ, μπουλουκάκι μου, μου κάνες σκηνές, με απατούσες. Μ' άφηνες μονάχη ολόκληρες εβδομάδες. Κυρία, κάποιος σας ζητάει. Θέλει ντε και καλά να σας μιλήσει. Του είπες πως
πως από τότε που πέθανε ο άντρας μου δεν δέχομαι κανέναν. Δεν του το είπα, μα πού να ακούσει, λέει, πως το πράγμα βιάζει. Πρέπει, λέει, να σας διαμέσω. Δεν δέχομαι κανέναν. Ναι, του το είπα και αυτό, μα με έβρισε και μπήκε μέσα με το ζόρι. Α, πολύ καλά. Φέρ τον μέσα. Τι ανέδεια. Μα τι θέλουν από μένα. Γιατί δεν με αφήνουν στη μοναξιά μου. Κύριε μου, έχω την τιμή να σας παρουσιαστώ. Απόστρατος λοχαγός του πυροβολικού χτηματίας Γρηγόρης Στεπάνοβιτς Σμυρνόφ. Είμαι αναγκασμένος να σας ενοχλήσω για ένα πολύ σπουδαίο ζήτημα. Τι επιθυμείτε, παρακαλώ? Ο Μακαρίτης, ο άντρας σας, που είχα την τιμή να τον εγνωρίζω, μου άφησε απλήρωτα δύο γραμμάτια, κάπου 1200 ρούβλια. Και επειδή αύριο έχω να πληρώσω κάτι τόκους στην Αγροτική Τράπεζα, ήρθα να σας θερμό παρακαλέσω, κυρία μου, να μου πληρώσετε αυτά τα λεφτά σήμερα. 1200 ρούβλια? Και γιατί σας χρωστούσε ο άντρας μου? Είχε αγοράσει ο Μακαρίτης από μένα κάτι άχερα. Λουκά, μην ξεχάσεις να πεις να δώσουν στον Τόμπι διπλή μερίδα σανό. Μάλιστα, κυρία. Αφού ο Νικολάη Μιχαήλωβιτς σας χρωστούσε, εγώ βέβαια θα σας πληρώσω. Αλλά πρέπει να με συγχωρήσετε, γιατί δεν έχω σήμερα χρήματα. Μεθαύριο που θα επιστρέψει από την πόλη ο επιστάτης μου, θα σας πληρώσει αυτό το χρέος. Εξάλλου, σήμερα κλείνουν ακριβώς 7 μήνες από τότε που ο άντρας μου πέθανε. Και βρίσκομαι τώρα σε μια τέτοια κατάσταση που δεν έχω καμιά διάθεση να μιλήσω για χρηματικά ζητήματα. Μα κι εγώ βρίσκομαι σε μια τέτοια κατάσταση που αν δεν πληρώσω αύριο τους τόκους μου, θα είμαι ένας άνθρωπος χρεοκοπημένος. Το χτήμα μου θα βγει στον πληστηριασμό. Μεθαύριο θα πάρετε τα χρήματά σας. Ναι, αλλά εγώ τα χρειάζομαι σήμερα. Μα αφού δεν τα έχω τώρα. Δηλαδή, δεν μπορείτε να με πληρώσετε? Δεν μπορώ. Αυτή είναι η τελευταία σας λέξη? Η τελευταία μου. Η τελευταία, τελευταία. Η τελευταία, τελευταία. Ευχαριστώ. Και ύστερα, σου λέει ο άλλος, να μην χολοσκάω. Μα χρειάζομαι τα λεφτά, πνίγομαι. Χτες έφυγα από το σπίτι μου χαράματα. Πήρα βόλτα όλους τους χρεοφλέτες μου. Αλλά θα το πιστέψετε, κανένας από δάχτους δεν μου δώσε ούτε καπίκι. Και τώρα που δόξα σου ο Θεός έφτασα ως εδώ, κάπου 70 βέρτσα από το σπίτι μου, ελπίζοντας πως θα πάρω επιτέλους τα λεφτά μου, έρχεστε εσείς και μου λέτε δεν έχω διάθεση. Πώς να μην χολοσκάω? Όταν θα γυρίσει από την πόλη ο επιστάτης μου, θα πάρετε τα χρήματά σας. Η ακρόσια τελείωσε. Ορίστε, τι της λες τώρα? Είναι 7 μήνες που πέθανε ο ανδρούλης της. Ναι, αλλά κι εγώ πρέπει να πληρώσω τους στόχους μου ή δεν πρέπει? Τώρα θα μου πείτε, ο άντρας της πέθανε, έχει στενοχώριες και ο επιστάτης, που να τον πάρω διάολο στον επιστάτη, έχει πάει ταξίδι και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι, αλλά εγώ τι πρέπει να κάνω? Να σκάσω κανόνι στους δανειστές μου? Κανένας από αυτούς τους παλιανθρώπους που μου χρωστάνε δεν με πληρώνει? Και όλα αυτά γιατί τους έχω καλομάθει? Γιατί είμαι σπλαχνικός, ευγενικός μαζί τους? Αλλά περιμένετε και θα δείτε. Θα σας δείξω εγώ τι σοϊ πράμα είμαι. Θα κάτσω εδώ και δεν θα το κουνήσω ώσπου να με πληρώσει. Έχω μια φούρκα. Έχω μια φούρκα. Είμαι τρελός από το θυμό μου. Με πιάνει λύσσα. Δεν μπορώ να παρονάσω. Κοντεύω να αρρωστήσω. Υπηρέτη! 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 Φέρε μου κβάση νερό. Μάλιστα, κύριε. Και μετά σου λέει πως δεν πληρώνει γιατί δεν έχει διάθεση να μιλήσει για χρηματικά ζητήματα. Ποτέ δεν μου άρεσε να κουβεντιάσω με γυναίκες. Έχω τέτοια φούρκα με αυτό το θηλυκό. Έχω τέτοια φούρκα. Φτάνει μονάχα να δω από μακριά ένα τέτοιο ρομαντικό πλασματάκι για να ανάψω τόσο που να μου κουπούν τα ύμπατα. Έτσι μου έρχεται να βάλω τις φωνές. Κυρία μου, είναι άρρωστη, κυρία. Δεν δέχεται κανέναν. Χάσε από τα μάτια μου. Σκάς μας. Είναι άρρωστη. Δεν δέχεται κανέναν. Πολύ καλά. Δεν είναι ανάγκη, εγώ δεν δέχομαι κανέναν. Θα κάτσω εδώ ώσπου να μου φέρεις τα λεφτά μου. Μα το Χριστό, δεν το κουνάω από εδώ, κοπέλα μου, αν δεν τα πάρω στο χέρι.
Με σκιάζουν εμένα τα μαύρα σου ρούχα, ούτε και τα λακάκια που έχει στα μαγουλά σου. Ζεστή, ζεστή, ανυπόφορη. Κανένας δεν με πληρώνει. Δεν έκλεισα μάτι όλη τη νύχτα. Και ύστερα από όλα αυτά να σου και τούτη με το πένθο της και τις κακοκευχές της σου. Πονάει το κεφάλι μου. Υπηρέτη! Υπηρέτη! Μάλιστα, κύριε. Τι ορίζετε? Φέρε με ένα ποτήρι βότκα. Βότκα. Κοίτα πως είμαι. Άπλητος, αχτένιστος, τα ρούχα μου γιουμάτα άχυρα. Μα εκεί δεν ήταν ευγενικό από μέρος μου να μπω στο σαλόνι μιας κυρίας σε αυτό το χάλι. Δε βαριέσαι? Σκοτιστήκαμε. Ας ξαπλώσω εδώ στον καναπέ. Βότκα. Σαν πολύ θόρου δεν μας πήρατε, κύριε. Σκασμάς. Τίποτα, κύριε. Ήθελα μόνο να πω... Αυτός είναι για θέση μου. Έχω μια φούρκα. Έχω μια φούρκα. Θα μπορούσα να πνίξω όλο τον κόσμο. Πάλι δεν είμαι καλά. Πάλι δεν είμαι καλά. Υπηρέτη. 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 Κύριε. Στη μοναξιά μου έχω ξεσυνηθίσει τις ανθρώπινες φωνές και δεν μπορώ να υποφέρω αγριοφωνάρες. Δώστε μου τα λεφτά μου και θα φύγω. Σας μίλησα καθαρά στη γλώσσα σας. Δεν έχω τώρα χρήματα, μεθαύριο. Μα κι εγώ είχα την τιμή να σας μιλήσω στη γλώσσα σας και σας είπα πως τα λεφτά τα χρειάζομαι σήμερα και όχι μεθαύριο. Μα τι μπορώ να κάνω αφού δεν έχω χρήματα? Λοιπόν, δεν θα με πληρώσετε τώρα αμέσως, όχι? Όχι, δεν μπορώ. Τότε θα μείνω εδώ. Θα κάτσω εδώ χάμου και δεν θα το κουνάω. Ώσπου να πάρω τα λεφτά μου. Να κάθομαι κιόλας. Και είναι πολύ ωραία. Σας ρωτάω. Είμαι υποχρεωμένος αύριο να πληρώσω τους στόχους μου ή δεν είμαι? Μας και δαρείτε δηλαδή πως χωρατεύω? Σας παρακαλώ, κύριε, μην ξεφωνίζετε. Σας ρωτάω. Πρέπει εγώ να πληρώσω τους στόχους που χρωστώ, ναι ή όχι? Πως φαίνεται πως δεν ξέρετε ούτε να φερθείτε σε μια κυρία. Καλά τι λέτε. Ξέρω πολύ καλά πως να φερθώ σε μια κυρία, μα... Όχι, δεν ξέρετε. Ή καθώς πρέπει, κύριε, δεν μιλούν έτσι σε μια κυρία. Ωραία, πώς δεν λέτε δηλαδή να σας μιλάω? Μήπως στα γαλλικά, Madame Zevoupri. Τι ωραίος καιρός που είναι σήμερα. Αυτό το πρωινό σας φόρεμα σας πάει τρέλα. Αυτά, κύριε, είναι χιδεότητες. Δεν είναι ξυπνάδες? Αυτά, κύριε, είναι χιδεότητες. Δεν είναι ξυπνάδες. Πώς φαίνεστε πως δεν ξέρετε να φερθείτε σε μια κυρία? Ακούστε, Madame. Εγώ στη ζωή μου είδα πιότερες γυναίκες από όσα έχετε δει εσείς, σπουργίτια. Τρεις φορές σε μονομάχησα εγώ και ήταν αφορμή οι γυναίκες. 12 γυναίκες τις περάτησα εγώ και 9 με παρατήσανε. Ήταν ένας καιρός που αγαπούσα, βασανιζόμουνα, αναστέναζα κάτω από το φως του φεγγαριού, αδυνάτιζα, έλειωνα, αφανιζόμουνα. Αγαπούσα τρελά, αγαπούσα με πάθος, αγαπούσα με κάθε τρόπο που να με πάρει ο διάβολος και να με σηκώσει. Φτάνει πια για μαύρα μάτια, κοραλένια, χίλια γλυκά χαμόγελα, λακάκια στα μάγουλα, αναστενάγματα και ξελιγώματα. Για όλα αυτά, κυρία μου, έχω να δίνω πια δεκάρα. Μιλώ για σας αυτή τη στιγμή, μιλώ για όλες τις γυναίκες, για όλες. Είναι όλες τους φαντασμένες, υποκρίτριες, γλασσούδες, κατσεμπάλες, ψεύτριες στο κόκαλο, σαχλές, ματαιόδοξες. Κι όσο για μυαλό, συγχωρέστε μου για την ειλικρινιά μου, ένας σπουργίτης έχει 10 φορές περισσότερο από όλες αυτές τις φιλοσοφίνες του ποδόγερου. Όταν αντικρίζεις κανένα από αυτά τα τρυφερά, χαριτωμένα πλασματάκια, θα ρίσεις πως βλέπεις μια νεράιδα, μια θεά. Έτσι όμως και εκεί τη τάξεις την ψυχή της, βλέπεις πως είναι ένας κροκόδιλος. Μαρδιά μου, πάει καρέκλα. Αλλά εκείνο που μ' ανακατώνει περισσότερο απ' όλα είναι που αυτός ο κροκόδιλος φαντάζεται πως είναι το αριστούργημα της δημιουργίας, πως έχει το μονοπόλιο σε όλα τα ωραία αισθήματα και να με πάρω διάολος αν υπάρχει γυναίκα που να μπορεί να αγαπήσει ζωντανό πλάσμα έξω από το σκυλάκι της.
Το μόνο που μπορεί να κάνει όταν είναι ερωτευμένη είναι να γκρινιάζει και να κλαψιρίζει. Και ενώ ο άντρας υποφέρει, κάνει θυσίες, αυτή εκφράζει τον ερωτά της με το να κουνάει δαθεκίδε την ουρά της και να τον τραβάει όσο περισσότερο μπορεί, όσο περισσότερο μπορεί από τη μύτη. Πέστε μου λοιπόν, είδατε εσείς ποτέ σας καμιά γυναίκα που να είναι αληθινή και πιστή, ε, ποτέ καμιά? Και δεν μου λέτε σας παρακαλώ, ποιοι είναι τάχα πιστοί στον έρωτα? Όχι βέβαια οι άντρες. Ναι μάλιστα, οι άντρες. Οι άντρες. Οι άντρες αληθινοί και πιστοί στον έρωτα. Να και κάτι καινούριο. Οι άντρες αληθινοί και πιστοί. Αφού είναι έτσι λοιπόν θα σας το πω. Από όλους τους άντρες που γνώρισα στη ζωή μου, ο άντρας μου ήταν ο καλύτερος. Τον αγαπούσα με πάθος, με όλη μου την ψυχή. Έτσι όπως μόνο μια νέα και ευαίσθητη γυναίκα μπορεί να αγαπήσει. Του χάρισα τη ζωή μου, τα νιάτα μου, την ευτυχία μου, την περιουσία μου. Ήταν η ανάσα της ζωής μου. Το λάτρευα σαν Θεό. Και τι νομίζετε, αυτός ο καλύτερος από όλους τους άντρες με απατούσε σε κάθε ευκαιρία με το χειρότερο τρόπο. Μετά το θάνατό του, βρήκα στο γραφείο του ένα συρτάρι γεμάτο ερωτικές επιστολές. Κι όταν ζούσε πάλι, μ' αφήνε μονάχη ολόκληρες εβδομάδες. Έκανε κόρτες σε όλες τις γυναίκες μπροστά στα μάτια μου. Σπαταλούσε το χρήμα μου. Περιφρονούσε τον ερωτά μου. Κι όμως, παρόλα αυτά, εγώ τον αγαπούσα. Του ήμουνα πιστή και αφοσιωμένη. Θα φτύκα μέσα εδώ και θα φορώ αυτά τα πένθυμα ρούχα ως το θάνατό μου. Πένθυμα ρούχα! Μα στο Θεό σας για ποιον με περνάτε. Σαν να μην ξέρω δηλαδή εγώ γιατί φοράτε αυτό το μαύρο ντόμινο και γιατί θα βγείτε μέσα σε αυτούς τους τέσσερους τείχους. Βέβαια, κάποιος υπότης θα διαβεί από τον πύργο σας. Κανένας σάκλο αξιωματικός θα σταθεί, θα κοιτάξει τα παραθυρά σας και θα πει: «Να, εδώ κάθεται η μυστηριώδης Ταμάρα, που από τον ερωτά της για τον άντρα της θαύτηκε μέσα στους τέσσερους τείχους». Τα ξέρουμε τα κόλπα στα. Τι? Πώς τολμάτε να μου λέτε τέτοια πράγματα? Δαφτήκατε ζωντανή, όμως δεν ξεχάσατε να πουντραριστείτε. Πώς τολμάτε να μου μιλάτε εμένα έτσι? Σας παρακαλώ να μην ξεφωνίζετε. Λέω τα πράγματα έτσι όπως είναι. Εγώ δεν είμαι γυναίκα. Είμαι συνηθισμένος να λέω αυτό που σκέφτομαι. Σας παρακαλώ να μην ξεφωνίζετε. Δεν ξεφωνίζω εγώ. Εσείς ξεφωνίζετε. Σας παρακαλώ να φύγετε. Δώστε μου τα λεφτά μου και θα φύγω. Δεν θα σας δώσω τα λεφτά σας. Δεν θα μου τα δώσετε. Όχι. Και δεν με νοιάζει ό,τι και να κάνετε. Δεν θα πάρετε ούτε καπίκι. Τότε ας καθίσω. Θα καθίσετε. Μάλιστα θα καθίσω. Σας είπα να φύγετε. Δώστε μου τα λεφτά μου. Έχω μια φούρκα. Έχω μια φούρκα. Δεν μπορώ να μιλάω με χιδέα υποκείμενα. Προς φύγετε. Όχι. 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 Πολύ καλά. Λουκά. Λουκά. Μάλιστα κυρία. Βγάλε έξω αυτό το κύριο. Κύριε, γιατί δεν φεύγετε όταν σας διατάζουν, τι θέλετε? Σκασμός, γιορθαρίς, ποιον μιλάμε, θα σου δώσω μια ζωή. Ντάσα, Πελαγία, Ντάσα! Πήγανε να μαζέψουν ο φράουλος, δεν ήταν κανένα στο σπίτι, κυρία. Φύγετε, έξω από εδώ. Σας παρακαλώ να φέρεστε καλύτερα. Είστε πρόστιχος, χιδαίος, είστε μια αρκούδα, ένα τέρας. Πώς, τι είπατε? Είπα πως είστε μια αρκούδα, ένα τέρας. Δεν μου λέτε σας παρακαλώ με τι δικαίωμα με βρίζετε? Ναι μάλιστα σας βρίζω, και τι με αυτό? Θα ρείτε πως σας φοβάμαι? Και εσείς θα ρείτε πως επειδή είστε ένα από αυτά τα τρυφερά ρομαντικά πλασματάκια έχετε το δικαίωμα να βρίζετε χωρίς να τιμωρηθείτε? Ε, έτσι θα ρείτε? Σας προκαλώ σε μονομαχία. Ω κύριε το δυνάμεο με θυμόγελο. Με πιστόλια. Θα ρείτε πως επειδή έχετε γερές γροθιές και μου γκρίζετε σαν πόδι θα σας φοβηθώ? Έτσι θα ρείτε? Παλικαρά. Δεν επιτρέπω σε κανένα να με βρίζει. Και δεν με ενδιαφέρει αν είστε γυναίκα ούτε αν ανήκετε στο ασθενές φύλλο. Αρκούδα. 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 Αφού πρέπει να υπάρχει ισότητα ανάμεσα στη γυναίκα και στον άντρα, ας υπάρχει ισότητα σε όλα. Εμπρός στο πεδίο της τιμής. Θέλετε μοναμαχία? Πολύ καλά. Και τώρα αμέσως μάλιστα. Αμέσως. Ο άντρας μου είχε κάτι πιστόλια. Θα πάω να τα φέρω.
Πόσο θα χαρώ να φυτέψω μια σφαίρα στην κεφάλα σας! Θα την ξαπλώσω χάμω σαν κοτόπουλο. Δεν είμαι κανένα πεδαρέλι εγώ, μητέ κανένα αισθηματικό κουταβάκι. Για μένα δεν υπάρχει ασθενές φίλο. Κύριε σπλαχνιστείτε με, είμαι γέρος άνθρωπος, αμέτωστο καλό. Τι θέλετε τη μονομαχία? Μονομαχία, μάλιστα! Αυτό θα πει ισότηση, αυτό θα πει γυναικεία χειραφέτηση. Μονάχα με αυτόν τον τρόπο εξισώνονται τα δύο φύλλα. Τώρα βέβαια, εγώ θα την ξαπλώσω χάμω. Αυτό για μένα είναι ζήτημα αρχής. Αλλά τη γυναίκα, ωραία, πώς μου το είπε? Θα σας φυτέψω μια σφαίρα στη γεφάλα σας. Τη γυναίκα αναψοκοκίνησε. Τα μάτια της αστράφτανε. Δέχτηκε άφοβα τη μονομαχία. Λόγω τιμής, πρώτη φορά στη ζωή μου συναντώ τέτοια γυναίκα. Καλέ μου κύριε, φύγετε αμέσως το καλό. Θα κάνω προσευχή για σένα σ' όλη μου τη ζωή. Φύγετε, σας παρακαλώ, φύγετε. Αυτή είναι πραγματική γυναίκα, όχι βοβιτσάρα. Δηλαδή γυναικούλα, αλλά με δύναμη, με καρδιά μπουρλότο. Θα είναι κρίμα να σκοτωθεί μια τέτοια γυναίκα. Κρίσε μου κύριε, αμέσως το καλό. Φύγετε, φύγετε. Μ' αρέσει, μ' αρέσει φοβερά. Είμαι έτοιμος να της χαρίσω το χρέος. Ορίστε τα πιστόλια. Σας παρακαλώ όμως να μου δείξετε πώς σημαδεύουν. Δεν έχω ξαναπιάσει στα χέρια μου πιστόλι. Ούτε όσο μεγάλο δύναμος να μας λυπηθεί. Πάω να φωνάξω την κουμπούρα και το ρώτησα. Τι κακό είναι αυτό που μας βρήκε, τι κακό είναι αυτό που μας βρήκε. Ξέρετε, υπάρχουν πολλά είδη πιστόλια. Αυτά εδώ είναι σπουδαία. Να, ορίστε πώς θα το κρατάτε. Τι ωραία γυναίκα. Έτσι. Ναι, έτσι. Έπειτα πιάνετε τη σκανδάλινα, έτσι, ύστερα σημαδεύετε, κρατάτε και το κεφάλι λίγο πίσω, το μπράτσο τεντωμένο, έτσι. Έπειτα τραβάτε με το δαχτυλάκι σας αυτό το μαραφέτ και αυτό ήταν όλο. Γενικός κανόνας, να μην ταράζεστε, να μην βιάζεστε και να μην τρέμει το χέρι σας. Ωραία. Αλλά δεν μπορούμε να χτυπηθούμε μέσα στο σπίτι. Πάμε καλύτερα στον κήπο. Πάμε. Αλλά σας προειδοποιώ, εγώ θα τραβήξω στον αέρα. Και γιατί? Γιατί αυτό είναι δική μου δουλειά. Φοβάστε, ε? Αυτό δεν είναι? Όχι καλέ μου κύριε, δεν θα μου ξεφύγετε έτσι. Παρακαλώ, έλατε μαζί μου. Δεν θα ησυχάσω αν δεχώσω μια σφαίρα σε αυτό το κεφάλι που τόσο μισώ. Έτσι λοιπόν, φοβάστε. Ναι, φοβάμαι. Λέτε ψέματα. Γιατί δεν θέλετε να μονομαχήσετε? Γιατί μου αρέσετε! Του αρέσω! Τολμάει να μου λέει πως του αρέσω! Μπορείτε να φύγετε! Μάλιστα! Το πιστόλι το αφήνω. Ακούστε με, είστε ακόμα θυμωμένοι. Μα δεν καταλαβαίνετε. Πώς να σας το εξηγήσω? Βλέπετε, το ζήτημα είναι... Για να σας μιλήσω έτσι καθαρά, είναι κάτι που... Σαν πως θέω εγώ που μου αρέσετε! Στο διάολο, μη γιάγκηκτε επιπλά, είναι τούτα εδώ. Μου αρέσετε, καταλαβαίνετε. Είμαι σχεδόν ερωτευμένος μαζί σας. Μακριά από μένα! Σας μισώ! Θεέ μου, τι γυναίκα. Χάθηκα, πιάστηκα από σαν το ποτίκι με στη φάκα. Φύγετε! Αλλιώς πυροβολώ! Πυροβολήστε! Σκοτώστε με! Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ευτυχία θα είναι για μένα να σκοτωθώ από το χέρι σας. Σκεφτείτε και αποφασίσετε αμέσως. Γιατί αν φύγω τώρα, δεν θα ξαναειδωθούμε ποτέ πια. Αποφασίστε, πέστε μου. Είμαι από καλό σώι. Είμαι ένας τίμιος άνθρωπος. Έχω κάπου 10.000 ρούβλια εισόδημα. Είμαι καλός κυνηγός. Σημαντεύω και χτυπώ μια δεκάρα στον αέρα. Έχω και μερικά άλογα πρώτης τάξεως. Γίνεστε γυναίκα μου. Μονομαχία! Στο πεδίο της τιμής! Το μυαλό μου σκοτίστηκε, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Υπηρέτη! Υπηρέτη! Νερό! Νερό, υπηρέτη! Στο πεδίο της τιμής! Σας αγαπώ! Σας αγαπώ! Όσο ποτέ μου δεν αγάπησα! Είμαι ερωτευμένος! Ζητώ το χέρι σας! Πέστε μου ναι ή όχι! Δεν θέλετε! Πολύ καλά! Φεύγω! Σταθείτε! Λοιπόν... Όχι, τίποτα! Μπορείτε να φύγετε! Μια στιγμή, σταθείτε! Όχι, φύγετε! Πιάστηκε το χέρι μου αυτό το πιστόλι. Λοιπόν, τι στέκεστε εκεί πέρα? Φύγετε. Αντίο. Ναι, να φύγετε. Μα γιατί φεύγετε? Όχι, σταθείτε. Όχι,
με πλησιάζετε! Μη με πλησιάζετε! Έχω μια τέτοια φούρκα με τον εαυτό μου! Μια τέτοια φούρκα μου! Σας αγαπώ! Αυτό μου λείπει ακόμη! Αύριο πρέπει να πληρώσω τους στόχους μου. Το θέρισμα του Σανού άρχισε. Τώρα βρεθήκατε κι εσείς μπροστά μου. Ποτέ δεν θα το συγχωρέσω στον εαυτό μου. Φύγετε. Μη μ' αγγίζετε. Κάτω τα χέρια σας. Μη. Σας κρατώ στην αγκαλιά μου. Κι είμαι σαν ερωτευμένο σκολιαρόπεδο. Κύριε των δυνάμεων! Λουκά! Πες τους κάτω στο στάβλο. Να μην δώσουνε σήμερα στον Ντόμπι καθόλου σανό. Μάλιστα, κυρία! Στη σημερινή μικρή αυλαία ακούσαμε το πρώτο από τα μονόπρακτα του Αντών Τσέχοφ, «Η Αρκούδα», σε μετάφραση Λυκούργου Καλέργη και διασκευή Έφης Ροδίτη. Έπαιξαν με τη σειρά που ακούστηκαν οι ηθοποιοί Ντίνος Δουλγεράκης, Αθηνά Μιχαλακοπούλου, Χρήστος Καλαβρούζος. Ρύθμιση ήχου Γιάννης Παπαδόπουλος. Η συγγήτρια δραματολογίου Έλπη Μαλικέντζου. Η μουσική επιμέλεια και η σκηνοθεσία ήταν του Κώστα Μπάκα.